Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα της Αττικής, πάνω από 115 πρωτοβάθμια σωματεία με αποφάσεις των διοικητικών μας συμβουλίων, και η ζωντανή εικόνα που έχουμε είναι ότι είμαστε πολύ περισσότεροι και από αυτές τις αποφάσεις. Είμαστε εδώ εκατοντάδες εκλεγμένοι συνδικαλιστές που όλοι μαζί δεν θεωρούμε ότι είναι κανονικότητα να δουλεύουμε χωρίς ωράριο, χωρίς ξεκούραση, με μισθούς που τελειώνουν μια εβδομάδα πριν πληρωθούμε. Είμαστε εδώ γιατί δεν γίναμε ακόμα ανέστητοι να ακούμε κάθε μέρα για τους δεκάδες νεκρούς από την πανδημία και να μην μας νοιάζει. Δεν πρόκειται να συνηθίσουμε να πεθαίνουν εργαζόμενοι απροστάτευτοι σε ένα σμπαραλιασμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Είμαστε εδώ γιατί δεν ανεχόμαστε να μας ληστεύουν και να μας παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη, στα σούπερ μάρκετ και στα βενζινάδικα. Να ξαφρίζουν τις τσέπες μας οι πάροχοι της ηλεκτρικής ενέργειας και οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Είμαστε εδώ γιατί δεν θεωρούμε ότι κάνουμε έγκλημα, επειδή θέλουμε να μείνουμε, να ζήσουμε με τις οικογένειές μας σε ένα σπίτι, χωρίς να πρέπει κάθε μήνα να τους χρωστάμε ένα μισθό. Σήμερα, συναδέλφες και συνάδελφοι, το έφερε έτσι η συγκυρία που στη Βουλή επικαιρώνεται ένα συμβόλαιο της κυβέρνησης με τους Γάλλους και σε λίγες μέρες θα επικαιρωθεί ένα ακόμα συμβόλαιο με τους Αμερικάνους. Και τι λένε σε αυτά τα συμβόλαια? Αυτά λένε σε εμάς τους εργάτες στα φτωχά λαϊκά στρώματα. Πληρώστε, ότι θα πληρώσουμε 13 δις ευρώ για φρεγάτες, για αεροπλάνα και για όπλα. Και όταν φωνάζαμε για ΜΕΘ, μας κορόιδευαν. Όταν φωνάζαμε για λεωφορεία και σειρμούς, δεν είχαν. Όταν φωνάζαμε για τα σχολιά των παιδιών μας, που στηβάζονται 25 και 27 σε μια αίθουσα, πάλι τα ίδια. Για τα πυροσβεστικά, πάλι τα ίδια. Δεν είχαν λεφτά. Και τώρα πού βρέθηκαν τα 13 δις? Συναδέλφες και συνάδελφοι, είμαστε εδώ γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι σύγχρονο να δουλεύουμε τις Κυριακές, δεν είναι σύγχρονο να κάνουμε υπερορίες και να μην τις πληρωνόμαστε, να δουλεύουμε 2 ώρες το πρωί και 2 το απόγευμα για 3:60 και να μην μπορούμε να ζήσουμε. Ξέρουμε επίσης ότι εμείς οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση ο καθένας μόνος του. Ξέρουμε και καταλαβαίνουμε, το δείχνει η ίδια η ζωή, ότι πρέπει να συντονιστούμε για να δυναμώσει ο αγώνας μας. Όλοι μαζί, εργαζόμενοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, μόνιμοι και συμβασιούχοι. Αυτή είναι η ενότητα που μας συμφέρει εμάς τους εργαζόμενους, ενάντια στους εργοδότες μας, είτε είναι επιχειρηματίες είτε είναι το κράτος τους, ενάντια στις κυβερνήσεις τους, τους συμμάχους τους, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους. Και τους το λέμε καθαρά. Δεν θα ξεμπερδέψετε εύκολα με τους εργαζόμενους, όσο και αν το θέλετε. Οι χώροι δουλειάς θα γίνουν πεδία μάχης και θα διεκδικήσουμε ό,τι μας ανήκει. Για να μπορούμε στον 21ο αιώνα να ζήσουμε σαν άνθρωποι και εμείς και τα παιδιά μας. Και σε έναν τέτοιο αγώνα, ο νόμος έκτρωμα, ο νόμος του Χατζηδάκη, της κυβέρνησης, όχι μόνο θα μπλοκαριστεί, αλλά θα το στείλουμε και εκεί που ανήκει, δηλαδή στο σκουπιδαδερικέ της ιστορίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, αντλούμε δύναμη από τις μεγάλες απεργιακές μάχες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, από τη μεγαλύτερη σε συμμετοχή κινητοποίηση των τελευταίων χρόνων, που ήταν η απεργία στις 10 του Ιούνιου ενάντια στον νόμο Χατζηδάκη. Τότε, εκείνη την περίοδο που δεν υπήρξε ούτε ένας εργαζόμενος που να έβλεπε θετικές εξελίξεις και θετικές διατάξεις σε αυτό το έκτρωμα που τελικά μεταψηφίστηκε. Και υπάρχει πείρα από αυτούς τους αγώνες. Υπάρχει πείρα για το πώς φτάσαμε σε ένα μεγάλο απεργιακό μέτωπο, με ζωντανές διαδικασίες, μέσα και έξω από τους χώρους δουλειάς, με γενικές συνελεύσεις, με συσκέψεις, με συζητήσεις, όπου οι εργαζόμενοι καταδίκαζαν και απέρριψαν το νόμο έκτρωμα. Υπήρξαν κλαδικές πρωτοβουλίες και κινητοποιήσεις που έβαλαν τη δική τους σφραγίδα στις εξελίξεις, στη μάχη για καλύτερους μισθούς και ασφάλιση.
Πριν δύο εβδομάδες, πιο πρόσφατα, πριν δύο εβδομάδες στηρίξαμε όλοι, ο καθένας με τον τρόπο του, ένα αγώνα που οι εργαζόμενοι βγήκαν νικητές. Ήταν ένας αγώνας για το μεροκάματο, ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ένταση της εκμετάλλευσης, ενάντια στις εργολαβικές εταιρείες, και οι εργαζόμενοι διανομής στην e-food μας έκαναν να νιώσουμε ξανά περηφάνεια και μας έδωσαν δύναμη. Αυτό, συναδεύσεις και συνάδελφοι, αυτό το κόκκινο ποτάμι πάνω στην άσφαλτο είναι η ελπίδα που έχουμε όλοι μας για το αύριο της ζωής μας, για το αύριο των παιδιών μας. Ο αγώνας αυτός ήταν πετυχημένος γιατί υπήρξε καθολική συμμετοχή των εργαζόμενων. Γιατί τη μαζικότητα και τη μαχητικότητα που υπήρξε την τροφοδότησε, την έθρεψε το κύμα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε. Και αυτό το μεγάλο δίδαγμα που μας έδωσε αυτός ο αγώνας, θέλουμε ακριβώς αυτό να συζητήσουμε σήμερα εδώ και πολύ περισσότερο να το κάνουμε πράξη. Ένας για όλους, όλοι για έναν, η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, η οργάνωση είναι η δύναμή μας, η ελπίδα μας βρίσκεται στον αγώνα. Και ας σκεφτεί κάθε εργαζόμενος, και ας σκεφτούμε κι εμείς, θα μπορούσε, νομίζετε, ότι αυτόν τον αγώνα θα μπορούσε να τον περιορίσει ο νόμος Χατζηδάκη και ένα σωρό αντεργατικοί νόμοι που έχουν ψηφιστεί μέχρι τώρα, ή σκεφτείτε το αλλιώς, νομίζετε πάνω στην οργή των εργαζομένων για το δίκιο που τους πνίγει ότι κάθισαν και λογάριαζαν το 50+1% που επιβάλλεται για να πάρουν απόφαση για απεργία που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ή καθόταν να λογαριάζουν τις κοινές υπουργικές αποφάσεις και τον νόμο Χατζηδάκη, όλα αυτά που λένε για τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Τίποτα από αυτά δεν έγινε σε αυτόν τον αγώνα. Και αυτό που αναδείχθηκε, συναδέλφες και συνάδελφοι, είναι το εξής. Ότι όταν οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τη ζωή τους, οι νόμοι των κυβερνώντων, οι νόμοι του κεφαλαίου, δεν είναι τίποτα περισσότερο από παλιόκαρτα. Αυτός ο αγώνας στέκεται δίπλα στους αγώνες άλλων κλάδων, μεγάλων στιγμών του κινήματος, του εργατικού κινήματος. Και όλοι γνωρίζουμε ότι κανένας αγώνας δεν ξεκινά με βέβαιο από τα πριν θετικό αποτέλεσμα. Τέτοιοι αγώνες δεν μπορεί να υπάρξουν εγγυημένοι για το θετικό τους αποτέλεσμα. Όμως όλοι οι αγώνες είναι νικηφόροι, συναδέλφες και συνάδελφοι, γιατί προετοιμάζουν τους επόμενους αγώνες, προετοιμάζουν την κλιμάκωση της πάλης της εργατικής τάξης των φτωχών λαϊκών στρωμάτων με στόχους που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Γι' αυτό λοιπόν κανένας εργαζόμενος δεν πρέπει να αποδεχτεί αυτό που υπάρχει, το βλέπουμε μπροστά μας, πως τώρα που ψηφίστηκε ο νόμος τίποτα δεν μπορεί να γίνει, τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Εδώ πάνω σε αυτό το σημείο υπάρχει τεράστια πείρα και δεκάδες αντεργατικοί νόμοι έχουν γίνει κουρελόχαρτα όταν τα συνδικάτα μαζί με τους εργαζόμενους αντιστέκονται, όταν κινητοποιούνται, όταν παίρνουν την υπόθεση του αγώνα στο χέρι τους. Μόνο στο πρόσφατο παρελθόν καταργήθηκε στην πράξη ο νόμος για τον περιορισμό των διαδηλώσεων. Καταργήθηκε ο νόμος της Αξιόγλου, που προσπάθησε να βάλει εμπόδια στην πραγματοποίηση των απεργιών με το γνωστό το ανεκδιήγητο, που άνοιξε και τον δρόμο 50+1% για τη λήψη απόφασης επί των τακτοποιημένων μελών. Για να είναι νόμιμη η απεργία, έτσι μας έλεγαν και έτσι μας λένε. Τη στιγμή που η πραγματικότητα επιβεβαιώνει ότι 9 στις 10 απεργίες κηρύσσονται από αυτά τα δικαστήρια ως παράνομες με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχουν. Τώρα όμως, συνάδελφοι, τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Το έργο της αναμονής, μήπως αλλάξει η κυβέρνηση και σωθούμε, το έχουμε γνωρίσει
και έχουμε σωθεί πάρα πολλές φορές από την εναλλαγή των κυβερνήσεων και πάντα είμαστε με τη θηλιά στο λαιμό. Τώρα, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να οργανωθεί ο αγώνας για τα μεγάλα ζητήματα που καίνε τους εργαζόμενους, για τις αυξήσεις τους μισθούς, για να γίνουν αορίστου χρόνου οι συμβασιούχοι, για να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος και να είναι και σταθερός, να μην είναι ελαστικός, να μην είναι λάστιχο. Τώρα πρέπει εμείς να βγούμε μπροστά, πριν παγιωθούν αυτές οι διατάξεις του νόμου εκτρώματος, με απέτηση να πάρθουν πίσω όλες οι αντεργατικές διατάξεις. Και αυτήν την απόφαση πρέπει να πάρουμε σήμερα εδώ, αφήνοντας πίσω τις θλιβερές συνδικαλιστικές ηγεσίες όπως της ΓΕΣΕ, η οποία με αφορμή το σχέδιο νόμου που κουβεντιάζεται αυτές τις μέρες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα, τι έκανε, αυτό που ξέρει να κάνει. Ζήτησε να την προστατεύουν τα ΜΑΤ από τις συλλογικές μαζικές διαδικασίες των εργαζομένων και με ένα διεστραμμένο στην κυριολεξία άρθρο που σημαίνει ό,τι θες, επιδιώκει και θέλει να προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι και 2 έτη για όποιον παραμποδίζει, όπως λένε, συνεδρίαση σωματείου. Μπορείτε να σκεφτείτε και μπορούν να μας πούν και αυτοί τι σχέση έχουν τα Υπουργεία και τα Γραφεία των Εργοδοτών που ξημεροβραδιάζεται η ηγεσία της ΓΕΣΕ με το γήπεδο του Sporting εδώ σήμερα που φωτίζεται η ελπίδα των εργαζομένων από τα ζωντανά συνδικάτα, από τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για τα συμφέροντά τους. Καμία σχέση δεν έχει. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ευτυχώς υπάρχουν πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις που δεν ακολούθησαν τον κατήφορο της ηγεσίας της ΓΕΣΕ. Και ένα μέρος τους συζητάνε σήμερα και σε αυτό το γήπεδο και θα γίνουν περισσότερες αυτές οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι επίσης θετικό ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός σε σωματεία και ομοσπονδίες που θα εκφραστεί, θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα, όπως η πανελλαδική κλαδική απεργία των οικοδόμων στις 4 του Νοέμβρη με προμετωπίδα την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στα μεροκάματα και βελτίωση των όρων δουλειάς και ασφάλισης. Σήμερα, σωματεία των τηλεπικοινωνιών, του χρηματοπιστωτικού και των λογιστών που είναι εδώ, έχουν προγραμματίσει κινητοποίηση στις 11 του Οκτώβρη ενάντια στη μονιμοποίηση της τηλεργασίας, διεκδικώντας σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, εργασίας και την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας. Μεγάλη θα είναι η κινητοποίηση, πολύ μεγάλη, που οργανώνουν οι συνδοξιοχικές οργανώσεις και το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 8 του Οκτώβρη εδώ στην Αθήνα. Στις 11 του Οκτώβρη υπάρχει Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο. Και η θέση η δικιά μας είναι μαζί με τα παιδιά μας που δεν μπορούμε να τα στείλουμε να σπουδάσουν. 40.000 παιδιά πετάχτηκαν φέτος έξω από τα πανεπιστήμια. Η θέση μας λοιπόν είναι μαζί με τα παιδιά μας, είναι μαζί με τους δασκάλους των παιδιών μας. Ο τσαμπουκάς της κυβέρνησης που βάζει τα μάτια να διελύσουν τις συγκεντρώσεις των εκπαιδευτικών και που χρησιμοποιεί τις διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για να βγάλει τις απεργίες παράνομες, θα πούμε το εξής. Θα πάρει απάντηση. Συναδέλφες και συνάδελφοι, στην υγεία οι υγειονομικοί βγαίνουν ξανά στον αγώνα και με ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων που κορυφώνεται στις 21 του Οκτώβρη με απεργιακή κινητοποίηση διεκδικούν το πλαίσιο που έχουν θέσει και στηρίζει όλο το εργατικό κίνημα το επόμενο διάστημα. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, επίσης με απόφαση της Ομοσπονδίας τους, απεργούν στις 19 του Οκτώβρη. Το αίτημα για να υπάρχει φθηνό ρεύμα για το λαό δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, αλλά αφορά όλους τους εργαζόμενους, όλο το λαό. Συναδέλφες και συνάδελφοι, θέλουμε και από το βήμα της σημερινής μας σύσκεψης να καταδικάσουμε
τις οργανωμένες φασιστικές συμμορίες που ξαμολύθηκαν στα σχολεία και τις γειτονιές, με τη στήριξη και ανοχή της κυβέρνησης και της αστυνομίας. Και ταυτόχρονα, μεθαύριο, στις 7 του Οκτώβρη, που συμπληρώνεται ένας χρόνος από την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, σήμερα με αυτή την αφορμή βλέπουμε πάλι τον φασισμό να προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι, επιβεβαιώνοντας ότι διαχρονικά αποτελεί τον καλύτερο υπερασπιστή της βαρβαρότητας που ζούμε, ότι αποτελεί το καλύτερο τσιράκι της εργοδοσίας, ότι έχει πάντα στο στόχαστρό του αυτούς που αγωνίζονται, αυτούς που οργανώνονται, αυτούς που διεκδικούν. Με αφορμή λοιπόν που στις 7 του Οκτώβρη συμπληρώνεται ένας χρόνος, προτείνουμε εδώ στη σημερινή σύσκεψη να ανταποκριθούμε όλοι στο κάλεσμα εργατικών σωματείων και φοιτητικών συλλόγων που καλούν εκείνη τη μέρα σε συλλαλητήρια, σε μεγάλους δήμους, στη συναυλία των φοιτητικών συλλόγων εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την ψήφιση του νόμου εκτρώματος και ήδη είχαμε πολύ γρήγορα μια σειρά από πωλήσεις. Στα μεταλλεία της Χαλκιδικής απολύθηκε ο πρόεδρος του Σωματείου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Μεταλλορύχων και του απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο, αν και παραμένει πρόεδρος του Σωματείου. Η απόλυση, ακόμα και αν δικαιωθεί στα δικαστήρια, δεν υποχρεώνει την εργοδοσία σε επαναπρόσληψη, όπως έγινε με τον ξενοδοχοϋπάλληλο στα Χανιά, αλλά εκείνο στο οποίο υποχρεώνεται η μεγαλοεργοδοσία, πολλά τα εισαγωγικά υποχρεώνεται, είναι να δώσει κάτι της παραπάνω στην αποζημίωση αυτού εργαζόμενου, του συνδικαλιστή που αναπτύσσει συνδικαλιστική δράση μέσα στον χώρο δουλειάς και να του πει φύγε να ξεμπερδεύουμε με σένα, αλλά δεν θα ξεμπερδέψουνε μαζί μας, γιατί είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος. Πρέπει να στήσουμε τείχος προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης. Η πάλη ενάντια στις απολύσεις συνδικαλιστών πρέπει να γίνει υπόθεση πρώτα και κύρια των εργαζομένων, των συνδικάτων, άλλων μαζικών φορέων, στον χώρο δουλειάς, στην πόλη, στον κλάδο. Να υψώνεται ένα δίκτυο αλληλεγγύης και αγώνα ώστε να ακυρώνονται και να οι αποφάσεις της εργοδοσίας, οι σχεδιασμοί της εργοδοσίας με τις πλάτες της κυβέρνησης, να ακυρώνονται στην πράξη όλα αυτά και να επιστρέφουν οι πρωτοπόροι εργαζόμενοι στον χώρο δουλειάς. Συναδέλφες και συνάδελφοι, υπάρχουν και άλλες προγραμματισμένες κινητοποιήσεις. Δεν τις αναφέραμε όλες, γιατί θέλουμε στις παρεμβάσεις σας να βοηθήσετε να μην ξεχαστεί καμιά. Επιδίωξη και θέληση όλων μας είναι αυτές οι κλαδικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα να αυξηθούν και να συνενωθούν στη μορφή και στο περιεχόμενο, ξεπερνώντας τα όρια του κάθε κλάδου. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα προτείνουμε στις 4 του Νοέμβρη, αφού προηγηθεί ένα μεγάλο πανατικό συλλαλητήριο που θα προετοιμάσει την εργατική τάξη της Αττικής αλλά και ολόκληρης της χώρας για τη συγκρότηση ενός μεγάλου πανεργατικού, πανελλαδικού, απεργιακού ξεσηκωμού στους επόμενους μήνες, δηλαδή τον Νοέμβρη και τον Δεκέμβρη. Και θέλουμε επίσης να συμφωνήσουμε όλοι εμείς που είμαστε εδώ ότι δεν θα επιτρέψουμε να βάλουν στο γύψο ένα-ένα τα σωματεία με απειθαρχία και συντονισμό από τα κάτω. Τα σωματεία αποφασίζουμε να χρηστέψουμε τον νόμο της κυβέρνησης που βάζει χέρι στα συνδικάτα. Δηλαδή, τι εννοούμε ακριβώς, πώς θα το κάνουμε? Κανένα σωματείο να μην καταθέσει μητρώα, καταστατικό, τις οικονομικές καταστάσεις, στο κρατικό μητρώο, στο νέο φακέλωμα δηλαδή που θέλουν να μας επιβάλλουν. Να μην δεχτεί κανένα σωματείο να παραβιάσει το καταστατικό του στον τρόπο εκλογής των οργάνων του για τη διαξαγωγή των γενικών συνελεύσεων, για τον τρόπο που θα παίρνει αποφάσεις για την οργάνωση του αγώνα, και να μπει μπροστά ενάντια στις απολύσεις για συνδικαλιστική δράση, ενάντια στην απαγόρευση της απεργίας, είτε με την πρωτοβοκατόρικη διάταξη
περί άσκησης ψυχολογικής βίας, είτε την απαγόρευση της απεργίας με το σύγχρονο απεργοσπαστικό μηχανισμό που περιλαμβάνει ο νόμος έκτρωμα, δηλαδή το μηχανισμό του προσωπικού εγγυημένης παροχής υπηρεσιών, που σημαίνει έχεις αυτό την εγγυημένη παροχή υπηρεσιών, δεν γίνεται απεργία. Αυτό σημαίνει στην πράξη. Συναδέλφες και συνάδελφοι, στην ταξική πάλη μεταμορφώνονται συνειδήσεις προς το θετικό. Πολλοί στην απεργία του Ιούνιου έκαναν το πρώτο βήμα και θα επιδιώξουμε να το κάνουν κι άλλοι περισσότεροι με τη δική μας παρέμβαση, με τη δική μας προσπάθεια. Γιατί? Γιατί η ακινησία δεν είναι χαρακτηριστικό των ζωντανών ανθρώπων. Και εμείς, η εργατική τάξη, είμαστε ζωντανοί. Δεν είμαστε πεθαμένοι και δεν είμαστε φοβισμένοι και θα βγούμε στο δρόμο του αγώνα. Όσοι είμαστε εδώ ξέρουμε καλά ότι η ταξική πάλη δεν καταργείται, όσο και αν το προσπαθούν, δεν καταργείται με νόμο. Και όσοι το επικαλέστηκαν στο παρελθόν, έγιναν περίγελος της ιστορίας. Το ίδιο θα γίνουν και οι τωρινοί. Την τελευταία λέξη θα την πούν οι εργαζόμενοι. Εμείς θα βάλουμε τη σφραγίδα. Τέλος, θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και για τη συμμετοχή σας. Και όποιος συνάδελφος και συναδέλφισσα θέλει, μπορεί εδώ να πάρει το λόγο, να πει τη γνώμη του για το κάλεσμα που απευθύνουμε στα σωματεία, για την οργάνωση του αγώνα, να κάνει τις προτάσεις. Το βέβαιο είναι ότι πρέπει το επόμενο διάστημα να δώσουμε μια πολύ, πολύ, πολύ μεγάλη μάχη που θα ξεπερνάει τα καθιερωμένα, γιατί έχουμε απέναντί μας μια μεγάλη επίθεση. Και στη μεγάλη επίθεση θα απαντήσουμε κι εμείς με μεγάλο αγώνα. Να είστε καλά.